το μπλόκο ε65, όπου είμαστε εδώ και 15 μέρες, παραπάνω 16, αγρότες από τον Ιμό Καρδίτσας και από την επαρχία Πασάλων και δίνουμε έναν αγώνα για την επιβίωση και τη δική μας και βέβαια όλης της υπαίθρου για να παραμείνουμε ζωντανοί και στα χωριά μας και στις πόλεις εδώ της, και στις αλλούς καταρχήν αλλά και όλης της Ελλάδας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εμπορικούς συλλόγους Καρδίτσας, Σοφάδων και Παλαμά, τα σωματεία του εμπορικοτεχνικού χώρου που είστε σήμερα εδώ για να μας εκφράσετε τη συμπαράσταση σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, αλλά και συγχρόνως να αναδείξετε και τα δικά σας προβλήματα, που και εμείς τα γνωρίζουμε ότι έχετε πολλά προβλήματα. Ούτως ή άλλως το σύνθημα που λένε αγροτιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά, είναι κάτι που το ζούμε όλοι μας στο πετσί μας. Εμείς σαν αγρότες, εσείς σαν μαγαζάτες, εσείς σαν φτιάχνετε επαγγελματίες. Άρα, σε αυτόν τον αγώνα σας ευχαριστούμε. Μέσα από την καρδιά μας, μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον δίκαιο αγώνα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα, μετά το αίτημα που κάνουμε η Πανελλαδική Επιτροπή των Πλόγων, με τα κύρια αιτήματα που αφορούν τον αγροτικό, τον ανθρωπικό, μελισσοκομικό κόσμο όλης της Ελλάδας, η κυβέρνηση δέχθηκε κάτω από την πίεση αυτού του αγώνα του Γραφτέρ που είμαστε στον δρόμο, που είναι πάνω από 60 μπλόκα και κάθε μέρα στείνονται κι αλλού μπλόκα, ανάβουν κι άλλες φωτιές και ευελπιστούμε ότι θα γίνει μπαρμπαρόνα έτσι ώστε να κάψει αυτά τα προβλήματα και να είναι η λύση των προβλημάτων μας. Άρα τη Δευτέρα θα συνεχιστούμε βέβαια η Επιτροπή από την Πανελλαδική Επιτροπή των Πλόγων με τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αν δεν δοθούν λύσεις που εμείς διεκδικούμε και έχουν άμεση σχέση με την επιβίωσή μας, με τις ανάγκες μας εδώ και πιστεύουμε ότι εάν λυθούν αυτά τα προβλήματα, προφανώς θα μειωθούν και τα δικά σας προβλήματα γιατί θα έχετε περισσότερη δουλειά. Τα υπόλοιπα τα φορολογικά για αυτά εμείς στηρίζουμε τα δικά σας αιτήματα εννοείται και πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να επιβάλλουμε μια πολιτική η οποία να μας αφήνει όλους μας εδώ στη ζωή μας και να έχουμε την αξιοπρέπειά μας να ζούμε και να είμαστε, να μπορούμε να παράγουμε ο καθένας από τη μεριά του αυτό που πρέπει για τη χώρα μας. Και ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ.